πάλι σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Φραστική επίθεση δέχθηκε ο Πρωθυπουργός έξω από το ελληνικό κέντρο του Λονδίνου, όπου επρόκειτο να συναντήσει Έλληνες επαγγελματίες και επιστήμονες όπου εργάζονται στη Βρετανική πρωτεύουσα. Ορισμένα άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κέντρο φώναξαν στον κύριο Τσίπρα ότι πούλησε τη Μακεδονία για 30 αργύρια και μάλιστα κάποιος πέταξε κέρματα στο έδαφος. Σήμερα στο Λονδίνο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με περίπου 120 εκπροσώπους επενδυτικών οίκων. Το απόγευμα θα γίνει δεκτός από την Βρετανίδα ομόλογό του Τερέζα Μέι. Πεδίο μάχης έγινε χθες το βράδυ Θεσσαλονίκη. Επεισόδιο και συγκρούσεις δεκάδων ατόμων με τα μάτα απέναντι από το κτίριο της ΔΕΘ, όπου βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλούσαν για τη συμφωνία των Πρεσπών. Έγιναν τουλάχιστον 4 προσαγωγές. Με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για θλιβερά επεισόδια. Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε ακροδεξιές και περιφερειακές ομάδες, ενώ το κυβερνών κόμμα ζητά από την ΠΑΕ, ΠΑΟΚ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάσουν τα γεγονότα. Την ξεκάθαρη θέση ότι δεν πρόκειται να κυρώσει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, γιατί πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Παραδέχθηκε πάντως ότι αν η συμφωνία ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή, τότε τα περιθώρια μιας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας θα είναι περιορισμένα. Ο κύριος Μητσοτάκης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον Πρωθυπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε κοινικό πολιτικό που προχωρά σε τακτικούς ελιγμούς για να παραμείνει στην εξουσία και επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές το συντομότερο δυνατό. Η πραγματικότητα τον έχει ξεπεράσει τον κύριο Μητσοτάκη. Καλό για τη χώρα και για τους πολίτες, κακό για τον ίδιο, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ανάγκη άμεσης απελευθέρωσης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία χωρίς κατηγορητήριο εδώ και 3,5 μήνες, επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου να το συγχαρεί για την εκλογή του. Μιλώντας στο Sky, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι στη συγχαρητήρια επιστολή στον Ταγί Περτογάν του επισήμανε ότι αν θέλει πραγματικά να κάνει ουσιαστική επανακίνηση στις σχέσεις των δύο κρατών, οφείλει να τους επελευθερώσει το συντομότερο. Κόκκινη κάρτα έδειξαν οι θεσμοί στην κυβέρνηση για 22 από τις 69 θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και πλέον αυτές πρέπει να επαναπροκηρυχθούν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, στην έκθεση συμμόρφωσης της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε στις 20 του μηνός, επισημαίνεται ότι η διαδικασία ανάδειξης των νέων Γενικών Γραμματέων ήταν προβληματική, καθώς δεν υπήρχε ομοιογένεια σε όλες τις προκηρύξεις ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, όπως έδειξε η παραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι θεσμοί. Στην αθλητική σας ενημέρωση στους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Ιράν 1-1, Ισπανία-Μαρόκο 2-2, Ουρουγουάη-Ρωσία 3-0 και Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος 2-1.